Χωρίς καμιά αμφιβολία, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε ο μεγαλύτερος και ο πιο καταστρεπτικός πόλεμος που έζησε η ανθρωπότητα μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Πήραν μέρος σε αυτόν οι μεγαλύτερες και περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτές χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες αντίπαλες συμμαχίες. Η μία ήταν η Ανατολική Συμμαχία, στην οποία πέραν μέρος οι χώρες του άξονα, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και οι δορυφόροι τους, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και άλλες. Η δεύτερη ήταν η Δυτική Συμμαχία, στην οποία πήραν μέρος η Πολωνία, η Αγγλία, η Γαλλία και έπειτα η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα. Ο πόλεμος αυτός χωρίζεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, από 1 Σεπτεμβρίου 1939 μέχρι και το τέλος του 1942, οι χώρες του άξονος πέτυχαν μεγάλες νίκες. Η Γερμανία με ηγέτη τον Αδόλφο Χίτλερ κατέλαβε την Πολωνία μέσα σε 4 εβδομάδες. Εισέβαλε στη Δανία και την Νορβηγία. Κατέλαβε το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση του Πετέν υπόγραψε ανακοχή τον Ιούνιο του 1940. Η Αγγλία δέχτηκε τρομερούς βομβαρδισμούς από τη γερμανική αεροπορία στη χώρα της, καθώς και στις κτήσεις που είχε στην Αφρική από γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα. Στα Βαλκάνια, η Ελλάδα και η Νότιο Σλαβία καταλήφθηκαν από δυνάμεις του άξονα τον Απρίλιο του 1941. Στις 22 Ιουλίου η Γερμανία εισέβαλε στη Ρωσία. Στις 7 Δεκεμβρίου η Ιαπωνία έκανε φοβερή αεροπορική επίθεση στην αμερικανική βάση του Pearl Harbor με τεράστιες καταστροφές. Αυτό ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να συμμαχήσουν με τη Δυτική Συμμαχία της Ευρώπης, με αποτέλεσμα ο πόλεμος να πάρει άλλη μορφή σε βάρος του άξονα της Γερμανίας. Από τις αρχές του 1943 αρχίζει η δεύτερη φάση του πολέμου με μεγάλες νίκες της Δυτικής Συμμαχίας κατά των δυνάμεων του άξονα. Στις 2 Φεβρουαρίου οι Ρώσοι κατάφεραν να σταματήσουν τους Γερμανούς στο Στάλινγκραν της Κρυμαίας του Καυκάσου, με αντεπίθεση τους νίκησαν και τους εκδίωξαν εντελώς. Στη Μεσόγειο τα συμμαχικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στη Σικελία, με συνέπεια την πτώση του Μπενίτο Μουσολίνη. Στο μεταξύ, οι σύμμαχοι μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας μπήκαν στο γερμανικό έδαφος, όπου πολέμησαν μέχρι το 1945. Στις 26 Απριλίου οι σύμμαχοι ενώθηκαν με τους Ρώσους. Στις 2 Μαΐου έπεσε το Βερολίνο και αναγγέλθηκε η αυτοκτονία του Χίτλερ και η θανάτωση του Μουσολίνη. Τελικά στις 7 Μαΐου υπογράφηκε στο Ρένς η συνθηκολόγηση του γερμανικού στρατού. Στις 9 Μαΐου έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Απέμεινε μόνο η Ιαπωνία, η οποία ύστερα από φοβερά πλήγματα από αγγλοαμερικανικές και κινέζικες δυνάμεις αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα εδάφη που είχε κατακτήσει. Τελικά, στις 6 και 9 Αυγούστου, οι Αμερικάνοι έριξαν τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι με το βομβαρδιστικό αεροπλάνο Enola Gay. Οι ατομικές βόμβες προκάλεσαν φοβερή καταστροφή τόσο στην Ιαπωνία όσο και σε όλο τον κόσμο, με βαρύτατη καρκινογόνα μόλυνση της ατμόσφαιρας. Και έτσι αναγκάστηκε η Ιαπωνία τελικά να συνθηκολογήσει στις 15 Αυγούστου 1945.
Οι καταστροφές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ανυπολόγιστες σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, είτε σαν στρατιώτες στον πόλεμο, είτε σαν πολίτες. Ολόκληρες πολιτείες και χωριά εξολοθρεύτηκαν. Η οικονομική κρίση ήταν τεράστια εξαιτίας των εξοπλισμών. Επίσης, οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις χρεοκόπησαν. Χρειάστηκαν ολόκληρες δεκαετίες για τη σταδιακή αποκατάσταση των ζημιών και της οικονομίας παγκόσμια. Η Ελλάδα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια με πολλές καταστροφές και στερήσεις κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και της γερμανικής κατοχής. Οι επιθετικές τάσεις των Ιταλών εκδηλώθηκαν σαν προμήνυμα με τη δολοφονική τους επίθεση κατά του ελαφρού ελληνικού καταδρομικού πλοίου Έλλη στο νησί Λίμνος του Αιγαίου στις 15 Αυγούστου 1940. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 το πρωί ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα επέδωσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά τελεσίγραφο με το οποίο απαιτούσε η Ιταλία να καταλάβει ορισμένα ελληνικά εδάφη. Ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε αμέσως φωνάζοντας το ηρωικό εκείνο «Όχι» που έμεινε στην ιστορία σαν ηρωικό σύνθημα του έπους του 1940. Από το πρωί κιόλας άρχισε η εισβολή Ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο. Ο ελληνικός στρατός όμως τα αντιμετώπισε άμεσα και ηρωικά και τα εκδίωξε, απελευθερώνοντας τις ελληνικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου. Αλλά στις 6 Απριλίου 1941 η Γερμανία επιτέθηκε κατά της Ελλάδας. Παρά την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων, κυρίως στα οχυρά του Ρούπελ, που προκάλεσε το θαυμασμό της Δυτικής Ευρώπης, οι Γερμανοί προχώρησαν προς τα νότια με σταδιακή κατάληψη των ελληνικών εδαφών. Παρ' όλα αυτά όμως οι Έλληνες συνέχισαν την ηρωική άμυνά τους στην Κρήτη, όπου είχαν καταφύγει ο τότε βασιλιάς και η κυβέρνηση. Τελικά οι Γερμανοί, παρόλο στις μεγάλες απώλειές τους, κατάφεραν να καταλάβουν και την Κρήτη. Ο βασιλιάς και η κυβέρνηση κατέφυγαν αμέσως στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου και εγκαταστάθηκαν. Έτσι, παρά τη μεγάλη βοήθεια των Άγγλων στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε η γερμανική κατοχή, η οποία προκάλεσε στην Ελλάδα τρομερές συνθήκες, τόσο με εκτελέσεις χιλιάδων Ελλήνων, όσο και με εποχές πείνας και δυστυχίας. Όμως, η τόσο ηρωική αυτή αντίσταση των Ελλήνων, που έφτασε στα όρια της αυτοθυσίας, θαυμάστηκε και εξυμνήθηκε από τα κράτη της Δυτικής Συμμαχίας της Ευρώπης, γιατί αναγνωρίστηκε σαν μια αιτία σωτηρίας τους. Έτσι, ο Άγγλος Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ είπε: «Ως τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Από τώρα όμως θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Επίσης ο Ρώσος δικτάτορας Ιωσήφ Στάλιν είχε ομολογήσει ότι «στους Έλληνες χρωστάμε την απαλλαγή μας από τη γερμανική κατοχή, γιατί με την ηρωική τους αντίσταση, κυρίως στην Κρήτη, καθυστέρησαν μερικούς μήνες τους Γερμανούς, οπότε αυτοί έφτασαν στη χώρα μας μέσα στην καρδιά του χειμώνα και έτσι δυσκολεύτηκαν πολύ από τις παγωνιές του βαρύ χειμώνα. Αλλά και οι Γάλλοι εγκομίαζαν την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων». Στην Ελλάδα, από τους πρώτους κιόλας μήνες άρχισε να οργανώνεται η εθνική αντίσταση με διάφορες οργανώσεις. Παράλληλα ιδρύθηκε το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το οποίο όμως απέβλεπε σε κομμουνιστικές τάσεις κυρίως και όχι εθνικές αντιστασιακές. Και όταν λίγο αργότερα το ΕΑΜ δημιούργησε το στρατιωτικό σώμα Ελλάς
εθνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ήρθε σε αντιπαλότητα με τις άλλες εθνικές αντιστασιακές οργανώσεις. Και έτσι άρχισε ο ολέθριος εμφύλιος πόλεμος. Τελικά οι Γερμανοί μετά την ήττα τους αποχώρησαν και από την Ελλάδα το 1944, οπότε επήλθε η απελευθέρωσή της από την ολέθρια γερμανική κατοχή. Durante a ocupação nazi houve vários acontecimentos indescritíveis, eventos que ainda hoje são difíceis de imaginar. Torturas, assassinatos em massa, campos de concentração, experimentações médicas em seres humanos, tornou-se uma realidade, não havendo respeito por direitos humanos, misericórdia, lógica ou barreiras. As provas destes acontecimentos são inumeráveis, como por exemplo o massacre de Rostiatis, em que num dia oficiais alemães, juntamente com colaboradores gregos, assassinaram uma vila inteira, como forma de vingança pelo assassínio de um soldado alemão nessa mesma manhã. Ou o acidente de Svetohori, onde numa manhã nazis mataram 20 patriotas como forma de vingança por 3 anos de resistência. Existem miles, milhões de tragédias personais ocorridas durante esta guerra, como em qualquer outra. Cada uma delas com suas dimensões personais que poderiam ser objeto de uma película ou de um livro. Es el caso de Christos Balogu, un matemático griego que cuando tenía 25 años fue arrestado en Tesalónica junto con sus hermanos Byron y Pericles, simplemente porque Pericles estaba escuchando una emisora británica. Ellos fueron denunciados por una vecina que estaba enamorada de un colaboracionista griego. En 1944, Christos y Byron fueron enviados a un campo de trabajo en Alemania, donde sufrieron terribles torturas. En este campo, Byron terminó por morir. Christos logró sobrevivir, pero con horribles recuerdos para el resto de su vida. Most honorable judges of the Supreme German Court, I will try after 50 years to retrieve memories of the tortures that I lived through in the concentration camps in Germany. I am George Baloglu. I was born in Thessaloniki in 1957. And I'm a graduate of Aristotle University with a degree in mathematics. I spent close to 30 years in the United States as a graduate student and professor of mathematics. And now I'm retired, living in Thessaloniki. This is my father's office, who was also a mathematician. He was born in the village of Sile, near Konya, in Turkey, in 1919. And around that time, the war between Greece and Turkey started. As a result of that, on the one hand, they lost his father. On the other hand, they followed all the other Anatolian Greeks to mainland Greece, 1924. And because of that, they lived in poverty, I would say. My father managed to enter the university and get a mathematics degree. You have to understand that at that time it wasn't easy for an unprivileged person to do that. And he graduated with a degree in mathematics from Aristotle University early in 1944. Shortly after his graduation, he was arrested by the Tagmata Asphalias, the people who were collaborating with the German occupiers. He was arrested for a funny reason, because one of his brothers was listening to British radio. At that time, the Germans needed hands for their factories in Germany to continue the desperate, by that time, war effort. So, eventually they sent my father and one of his brothers to a forced labor camp in Germany. One of his brothers, Byron, was the one who was with him in Germany in the forced labor camp, and he died there. The other siblings survived to relatively old age. Pericles was the one listening to British radio, and
By a strange twist of fate, it was the other two brothers, Christos, my father, and Byron, who were eventually sent to Germany. The Germans allowed one brother to stay home with their mother and sister to support the family. Basically, they were turned in for listening to British radio by a Greek woman who was in love with a security battalion officer, and as a result of that, somehow she ended up betraying friends and neighbors and relatives to the occupiers. I do not think it was such a major offense to listen to British radio. Obviously the Germans were very nervous about that, because by that time they were losing the war and they did not want local people to know. But also, perhaps more important, they were looking for people who could work in Germany. They needed hands, because basically every German male was being sent to the front to fight, including some very young people. So they needed more hands to just work in their factories, and that meant they needed forced laborers, and my father ended up being one of them. He returned to Greece in September 1945, and here comes an interesting detail. They were almost executed by the Bulgarians near the border with Greece, because they entered the prohibited zone or something, and they were saved at the last moment by a Soviet guard who was accompanying him throughout the trip. But it's very ironic that after all that he went through and being so close to freedom, he almost lost his life at the border because of, I would say, misunderstanding. As a result of his imprisonment in Germany, my father was eventually recognized a resistance fighter by the Greek government. I believe this happened in 1987. He also applied in the late 90s for some compensation from Germany for what he went through for a year in the labor camps. And indeed, there was some monetary compensation for him. The amount I see there is 7,600 euros. Half of that was received after he passed away. This document is very important for me because it concerns received by my father on April 6, 1956 of his wristwatch. They returned his watch 12 years later after they took it away from him. My father's last days are very interesting. He remained in good health to the end. He was still swimming in late October before his heart attack in mid-November 2002. During his last years, he kept talking more and more about his experiences in Germany. He was talking about those experiences even to people whom he knew minimally. One story that is very dramatic is the story of another Greek who was well built, very healthy, and for some reason the Germans assigned him to a rather trivial task, namely he had to fix light bulbs. This was completely trivial, especially in comparison to what most of the other guys were doing. So this young, strong man was very happy about his good fortune. However, my father had the amazing insight to warn him about that. He specifically explained to him that since that job was so light, it was very easy for him to have a lot of time to think during the day and think about what was going on around him, think about all the violence and death due to hunger and exhaustion and reprisals, and being able to think about all that will probably contribute to his demise. And indeed,
that young man who did not listen to my father's advice to ask for a lighter job, he ended up dying quickly, incredibly enough. I must say that this memory has never left him, and I kept hearing about what he went through as I was growing up. It's very hard to grasp what he went through, the extreme hunger and exhaustion that he experienced, and also how difficult it was for other people, including me, who never experienced something like this, to understand his situation. Pierwsze obozy koncentracyjne zbudowano w Niemczech już w 1933 roku, zaraz po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów. Zupełnie pierwszy w Dachau w marcu 1933. W obozach osadzono wówczas więźniów politycznych i przeciwników reżimu. Naukowcy zajmujący się Holokaustem rysują podział w rodzaju obozów. Zgodnie z pracą Moshe-Lifshitza obozy dzieliły się na obozy koncentracyjne, eksterminacyjne, obozy pracy przymusowej, obozy rehabilitacyjne i reedukacyjne dla Polaków, obozy dla więźniów politycznych czy obozy tranzytowe. Εκεί στο Ρωμπό συγκέντρωση στο Γερμανό στην Ελλάδα βρίσκονταν στο Χαϊδάρι, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννα, την Καστοριά, τον Βόλο, τη Ζάγκυνθο, τη Ρόδο και την Κέρκυρα. Nie możemy zmienić przeszłości, ani wymazać tego, co już się wydarzyło. Jedyne, co możemy, to wziąć lekcje z historii i pamiętać, aby nigdy więcej nie popełniać tych samych błędów. Nie powinniśmy też czuć gniewu, ani szukać odpowiedzialnych, bo są rzeczy, których wytłumaczyć się po prostu nie da. Z drugiej też strony nie powinniśmy zapominać. Aktywna pamięć to nie tylko oddawanie szacunku ofiarom tamtych tragicznych wydarzeń, to przede wszystkim lekcja. Stąd też tak wielka potrzeba edukacji. Powinniśmy uczyć o historii, o tych najjaśniejszych i najciemniejszych momentach, tak aby brać przykład z tych pierwszych, a zdecydowanie uniknąć tych ostatnich. I will read a little bit of the handwritten version of the letter that my father wrote to the German Supreme Court judges. Most honorable judges of the Supreme German Court, I will try after 50 years to retrieve memories of the torture that I lived through in the concentration camps in Germany. I believe there is no writer's pen or movie, not even a documentary, capable of describing what we, Omiri, forced laborers, experienced in the concentration camps of your country. But it is necessary for me to try, 51 years later, to submit my personal testimony. Around the end of May or beginning of June, we were boarded on a commercial train with 50 or 60 of us in each car. Each car served all purpose, including sleep and toilet. A young man of 25 at the same time, with a degree in mathematics, full of dreams, I experienced the horror of this trip up to the concentration camp, Neuenlingen. Upon entering in groups of five, we saw to our right piles of alive, emaciated people. We understood very well what was lying ahead for us. Indeed, an order was given through ferocious yells and gun beatings to move ahead without our luggage. Further down, to strip ourselves naked. Still further, to hide in rings, watches and jewelry. Next, bathing, hair cutting, prison uniform with all no underwear, jacket, a pantaloon, a hat, a loaf of bread, a spoon, wooden shoes and a number to each of us. From that moment on, I turned on into a number. Omiros 32356.